Λιανός. Πάμε να δούμε τι είπανε και τι είπε η καινούριου, γιατί έχει ξαναζήσει στο παρελθόν κάτι ανάλογο όταν έκανε τους πεντάμορφους. Είναι πολύ άσχημο για την ψυχολογία, θα σου το πω, γιατί τότε που κάναμε και εμείς τον ομορφοκόσμο στο πρωί, ισχύει ότι πραγματικά είχαν κάνει... Ότι βρεθήκαμε όλοι κομμένοι να κάνουμε και την πυριζόνη στον άλλο, συγχαρητήρια. Ισχύει ότι είχαν κάνει ήδη ραντεβού ο Γιώργος Κηφέ και ότι ξέρουμε και εμείς οι πέντε που ήμασταν τότε, παρόλο που δεν πηγαίναμε καλά, ότι του χρόνου θα έρθει με τον Γιώργο. Από εκεί και πέρα όμως, μπορώ να πω απόλυτα να καταλαβαίνω και έχεις πολύ δίκιο στα απομείνει τον Πέτρο τον Κωστόπουλο, όμως και το Ωμέγκα. Και κλείσει ένα πολύ δυνατό όνομα, το οποίο είναι Ζέτα Μακρυπούλια. Και στη Ζέτα Μακρυπούλια δεν θα. Ρε παιδιά, με τη Ζέτα. Έχει κανονίσει να κάνει τον Τζαζ Δετούρ. Έχει κάνει, όχι. Ήταν πολύ σαφές το δελτίο τύπου βγήκε. Και θα κάνουν και άλλα πράγματα. Την καλωσορίζουμε σε μια πολύ μεγάλη μεγάλη. Είναι λογικό να πιστέψει και ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι όταν το κανάλι έχει κλείσει ένα τέτοιο όνομα. Όπως την Ζέτα Μακρυπούλια, ότι η Ζέτα θα κάνει το πρωινό του χρόνου. Είναι πολύ λογικό. Ας με επιτραπεί να πω κάτι τώρα, γιατί έχει γίνει σύριαλ αυτή η ιστορία. Το είπα και προχθές, θα το επαναλάβω, γιατί ίσως να μην έγινε και αντιληπτός εγώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το έτσι όπως το θέσαν το θέμα. Τα κανάλια οφείλουν, δηλαδή οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές, να κάνουν σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά αρχίζει να γίνεται από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή βλέπουν το πρώτο μισό της σεζόν μια εκπομπή πώς πάει, πώς δεν πάει. Υπάρχει και η ευκαιρία του δεύτερου μισού να δούμε αν θα φέρουν και κάνει σχεδιασμό. Υπάρχουν και όταν κάνουν. Και υπάρχουν και ανατροφές, βεβαίως. Λες θα κάνω αυτό και μετά θα κάνω αυτό. Βεβαίως. Βλέπει η Λαμπύρη τη μια μέρα κοβόταν, τώρα συνεχίζει. Κοπέλα και μακάρι. Μπράβο. Και να πάει καλά, γιατί όλες οι εκπομπές θα έχουν νούμερα και να πάνε καλά. Άλλο είναι το θέμα. Και μπορώ να κάνω να τελειώσω. Τα κανάλια και οι διευθυντές καλά κάνουν και κάνουν σχεδιασμό. Από την άλλη, και εμείς τους επαγγελματίες, αν μας φωνάξει ένα κανάλι τα Χριστούγεννα και μας πει του χρόνου σκέφτομαι αυτό. Και βέβαια θα πάμε στο ραντεβού. Θα πάμε στο ραντεβού. Το θέμα είναι όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι να καταλάβουμε ότι με αυτά που αναπαράγουμε βγάζουμε τα μάτια μας οι ίδιοι. Δεν είναι ωραίο όταν υπάρχουν εκπομπές στον αέρα, επαναλαμβάνω. Δεν λέω τώρα για το τι είπε η Ζέτα. Τα είπαμε αυτά. Λέω για το πώς αναπαράγονται από τους δημοσιογράφους. Είναι λάθος, μεγάλε, που γράφεις εσύ του χρόνου στο πρωινό του Αμέγκα θα είναι αυτό, στο πρωινό του Αντένα θα είναι αυτό. Κάποια στιγμή και στο δικό σου site και στη δικιά σου εκπομπή θα είναι κάποιος άλλος και θα το κάνουν και σε σένα. Όταν χτυπάει καμπάνα του δίπλα και εκεί για το σπίτι του δίπλα, θα κάνει και το δικό σου κάποια στιγμή. Σταματήστε το αυτό, γιατί είναι ανθρωποφαγικό. Εγώ μιλάω συναδελφικά αυτή τη στιγμή. Είναι λάθος. Τα κανάλια καλά κάνουν. Και εμείς καλά κάνουμε και κάνουμε ραντεβού. Δεν πρέπει να αναπαράγεται αυτό όμως, γιατί είναι λάθος. Γιατί δουλεύουν σε αυτές τις εκπομπές 50-60 άτομα. Και σας θυμίζω, πριν από δύο χρόνια βγαίναν και λέγανε το χειρότερο. Είσαι διευθυντής εσύ εφημερίδας. Φέι μου, τρία χρόνια ξέρεις τι κάνω στην πρωινή ζώνη. Απαντάω σε δημοσιεύματα που λέγανε ότι θα καταργηθεί η πρωινή ζώνη. Ναι. Τρεις χρονιές τώρα βγαίνανε και γράφανε. Καταργείται η πρωινή ζώνη, καταργείται. Και εμείς δίναμε αγώνα για να καταργηθεί, όχι άλλος... στον Αντένα στο ΜΕΚΑ. Για να γενικά για να υπάρξει πρωινή ζώνη, να υπάρχει πρωινή ζώνη. Έχει μια τηλεοπτική, ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ που λέει αυτό. Τι θα κάνει, θα το γράψει. Να είμαστε αντικειμενικοί. Να μην είμαστε αντικειμενικοί. Από εκεί και πέρα. Το δεν το γράψει, Γιώργο. Είναι δυνατόν αυτό που λες τώρα. Το αν το κανάλι φέρεται σωστά. Εσύ παίζει όλε τι ειδήσει που σου έρχονται εδώ κάθε μέρα το πρωί. Παίζει όλε τι ειδήσει που σου έρχονται εδώ κάθε μέρα, κάνει και ένα φιλτράρισμα. Κάνει. Αλλά θέλω να σου πω κάτι αποδεικτικό το παίζει όμως. Ασχολείσαι με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και σε μια εφημερίδα. Τι θα κάνει αυτό, αφού αυτή είναι η δουλειά. Συγγνώμη, εσύ αν είσαι διευθυντή εφημερίδα, σου φέρνει κάποιο αποκλειστικό. Δεν το θέλω, δεν είναι σωστό. Αν δεν θε να το προβάλλει. Γράφει και τελειώνει η ιστορία. Αν γράφει λοιπόν. Ανθρωποφαγικό. Δεν το θέλει ο δημοσιογράφο για να φάει τον άλλο. Εγώ δεν νομίζω. Εμένα δεν μ' αρέσει πώ το χειρίζει επικοινωνία. Όταν δίνεις έμφαση σε αυτό, δεν γίνεται θέμα.